Καλησπέρα σα. Ε. Καλησπέρα. Θέλετε να μα πείτε λίγα λόγια για, για τι πολλέ θέσει εργασία που περιμένουμε μέσα στη χρονιά και τα νέα προγράμματα τη ΔΥΠΑ. Είναι κάτι που έχετε αναφέρει πολλέ φορέ από την αρχή τη χρονιά, αλλά είναι αυτό που μα ενδιαφέρει κυρίω γιατί αφορά την απασχόληση. Κοιτάξτε, για άλλη μια χρονιά, εδώ στους Δελφούς, αυτό που ακούς συνεχώ είναι το θέμα των δεξιοτήτων και το πόση μεγάλη δυσκολία αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις να βρουν το κατάλληλο δυναμικό. Είτε μιλάμε για τεχνικά επαγγέλματα, είτε μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, οι ελλείψεις είναι τρομερές. Τι κάνει λοιπόν η Δήπα, επενδύει πρωτοφανεί πόρους και ποσά στην κατάρτιση και επανακατάρτιση ανέργων και εργαζομένων ώστε να αποκτήσουν αυτές τις δεξιότητες που θέλει η οικονομία. Ήδη αυτή τη στιγμή τρέχει πρόγραμμα 40.000 ανέργων και έρχεται νέο πρόγραμμα για πράσινες δεξιότητες για 25.000 ανέργους και 25.000 εργαζόμενους. Έρχεται και άλλο πρόγραμμα για 10.000 στην τεχνητή νοημοσύνη. Και όπως έχουμε ξαναπεί, ένα δισεκατομμύριο από το Ταμείο Ανάκαμψης θα επενδυθεί σε αυτό ακριβώς το πράγμα. Να μάθουν οι άνεργοι και όσοι θέλουν να αλλάξουν δουλειά, γιατί όχι να κάνουν κάτι διαφορετικό, να μάθουν αυτά που θέλει η οικονομία. Οπότε το ένα εργαλείο στο οποίο θα δείτε δεκάδες χιλιάδες θέσεις να ανοίγουν για κατάρτιση είναι αυτό των δεξιοτήτων. Το άλλο κομμάτι βέβαια, όπως ξέρετε πολύ καλά που κάνουμε, είναι η επιδότηση της εργασίας θα ανοίξει τώρα πρόγραμμα 25.000 νέοι για 7 μήνες, 100% επιδότηση. Είναι η πρώτη μεγάλη δράση του νέου ΕΣΠΑ που τρέχει η ΔΥΠΑ. Και από εκεί και πέρα έχουμε προγραμματίσει τουλάχιστον άλλε 100.000 θέσει εργασία μόνο για το 2024. Θα μου πείτε, γιατί βγάζετε τόσε θέσει. Πάνε καλά. Και η απάντηση είναι, τι θέλει αγορά, τι απορροφάει. Αλλά το πιο σημαντικό για μα, βλέπουμε τον κόσμο να παραμένει στην εργασία μετά τη λήξη των προγραμμάτων και της επιδότησης. Και αυτό είναι το ζητούμενο για μας. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς κάποιος προσωρινά να μπει σε μια θέση και μόλις τελειώσει η επιδότηση να φύγει. Είναι ή να παραμείνει στην ίδια θέση ή σε κάποια άλλη. Συνεχίζουμε λοιπόν και επενδύουμε στον άνθρωπο με εκατοντάδες εκατομμύρια κυρίως από ευρωπαϊκούς πόρους. Οπότε βλέπετε να υπάρχει απορρόφηση μέσα από τα προγράμματα. Άχι έχετε έχετε ποσοστό πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, θα σα πω ότι μόνο τα τελευταία 4,5 χρόνια, πάνω από 170.000 άνθρωποι έχουν βρει δουλειά μέσα από τη δημόσια υπηρεσία απασχόληση και από αυτά τα προγράμματα. Θα μου πείτε, τι είναι το 170.000, λίγο, πολύ. Φανταστείτε ότι την προηγούμενη πενταετία είχαν βρει 42.000 άνθρωποι. Άρα, σε 4,5 χρόνια 170, σε 5 χρόνια 42. Καταλαβαίνετε τη διαφορά που έχει υπάρξει στην αύξηση τη απορροφητικότητα. Ταυτόχρονα όμω, αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι έχουμε διαφορετικέ δράσει που άλλε στοχεύουν σε νέου, άλλε σε γυναίκε, άλλε σε μακροχρόνια άνεργου. Δηλαδή, δεν φτιάχνουμε μόνο απλώ προγράμματα οριζόντια αλλά στοχευμένα σε αυτές τις ομάδες που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα όπως αυτές που ανέφερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο Εγώ. σας.